centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα στη Λαϊκή. Κύριε Κοτανίδη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Χτυπάει και τη Λαϊκή ο κορονοϊός. Είμαστε μια μέρα μετά το πρώτο επίσημο κρούσμα, κύριε Κοτανίδη. Τι γίνεται στη Λαϊκή, τι γίνεται αυτή την ώρα στη Λαϊκή, τι έγινε από το πρωί? Εντάξει, ο κόσμος κινείται. Είναι όπως με μάσκες ή χωρίς? Με μάσκες ή χωρίς? Γιατί το λέμε μάσκες αυτό? Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα άδειασε τα φαρμακεία από μάσκες. Πότε θα τις βάλουμε? Τις πήραμε για να τις έχουμε στο σπίτι. Α, στο σετούκι. Πάντως δεν κινείται κανένα με μάσκα, ούτε με γάντια. Κάτι είναι και αυτό. Αυτό ξέρετε. Αυτό ξέρετε, δείχνει ότι ότι συμμορφωνόμαστε ίσως και ακούμε κάποια πράγματα που μας λένε. Ότι μάσκα φοράνε μόνο αυτοί που έχουν νοσήσει και όχι οι υπόλοιποι. Ναι. Για να δούμε. Τέλος πάντων, δεν είδαμε ακόμα κανέναν με μάσκα εδώ. Ωραία. Και γάντια κανένας δεν βλέπουν να φοράει. Αντισηπτικά, ναι. Έτσι να κάνει τα χέρια συνέχεια, πιάνοντας τους μπάγκους εκεί και τα πορτοκάλια. Εντάξει. Πιστεύω να έχουν στις τσάντες. Και να παίρνει ο κόσμος τέτοια. Εντάξει, αυτά θα τα πάρει. Ότι όλοι έχουν στις τσάντες ή στις τσέπες, αυτό είναι βέβαιο πια. Ναι, βέβαια. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα δεν υπάρχει κιόλας. Μαθαίνω ότι δεν υπάρχουν αντισηπτικά. Έχουν τελειώσει. Αν φέρνατε εκεί στη Λαϊκή αντί για πορτοκάλια σήμερα αντισηπτικά, θα είχατε ξεπουλήσει, κύριε Κοτανίδη. Μην το λέτε αυτό. Φέραμε. Σας δίνω. Φέρατε. Ναι. Και η ανταπόκριση. Εντάξει, ο μέρος έτσι κόσμος δεν τα παρατηρεί κιόλας πάνω στον πάγκο. Ξέρω εγώ τώρα. Εντάξει. Μπράβο. Εντάξει. Ήταν πιο επιφυλακτικός ο κόσμος σήμερα? Βλέπετε τον κόσμο πιο μουδιασμένο? Είναι ο ίδιος κόσμος που είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα, άνετος ίσως και πιο ήσυχος? Εντάξει, ο κόσμος είναι αδιάφορος, περπατάει. Εντάξει, δεν ακούς κάτι να συζητάνε, να φοβούνται, να κάνουν. Εντάξει. Ίσως δεν το έχουμε πάρει ζεστά, δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα. Αν αυξηθούν τα κρούσματα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν. Εντάξει, θα το παλέψουμε και αυτό, μωρέ. Βλέπετε ότι κινείται φυσιολογικά ο κόσμος. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε πανικού, ούτε αμάν Παναγιά μου να φύγω γρήγορα, τίποτα. Κινείται κάπως φυσιολογικά ο κόσμος σε έναν πολυσύχναστο χώρο όπως είναι η Λαϊκή. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Με το χαβαλέ του συζητάνε όπως πάντα. Το χρειαζόμαστε, ειδικά σε τέτοιες στιγμές, το χρειαζόμαστε και αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Πραγματικά, έτσι ακριβώς, κύριε Κοτανίδη. Αλλιώς θα τρελαθεί το μυαλό μας. Είμαστε και ο μόνος λαός που δεν έχουμε ψυχολόγους, έτσι. Που δεν χρειαζόμαστε συνέχεια ψυχολόγους. Γιατί ανταμεταξύ μας είμαστε ψυχολόγοι. Έχουμε την επικοινωνία, να κάνουμε το καλαμπούρι μας, το χιούμορ. Δεν είμαστε σαν τους άλλους λαούς, δηλαδή τώρα Γερμανία. Πας εκεί δεν, με το ζόρι να μιλήσω ένας τον άλλον. Ναι. Εδώ είμαστε διαφορετικός λαός. Ωραία. Κύριε Κοτανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Γεια σας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.